αγωνιστήκαμε εγώ πρώτος επί χρόνια να νομιμοποιήσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ήταν παράνομο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Meines Erachtens, es gibt eine realistische, eine praktische Lösung. Die Rückkehr des Königs und die Bildung einer Übergangsregierung unter dem ehemaligen Ministerpräsident Karamanlis, der ein sehr großes Ansehen im griechischen Volke hat, eine Regierung, in die griechischen Politiker die verschiedenen politischen Tendenzen vertreten, mit Ausnahme der Kommunismen. Agoristikame ego protos, pi chronia, na nomimopisa apto Kommunistiko Kommo. Ήταν παράνομο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει πικρά εμπειρία και οι ίδιοι έχουν δοκιμάσει το πετσί τους τι σημαίνει αμφίλος πόλεμος. Ξέρουν λοιπόν πολύ καλά ότι πρέπει, είναι ανάγκη να συνεννοηθούν με τα υπόλοιπα κόμματα, να υπάρξουν νόμιμα μέσα στο καθεστώς το αστικό. Εάν θέλουν να κάνουν επανάσταση, αλλάζει το πράγμα. Μπαίνουν στην παρανομία. Δηλαδή πρέπει να κουβεντιάσουμε, να κάνουμε μια εθνική συμφωνία πάνω σε αυτό το θέμα, ότι οι νόμοι θα τηρούνται. Διότι από εκεί και πέρα, κύριε Παχελά, εάν μετρήσετε την οικονομική ζημιά που κανείς δεν τη μέτρησε, από το γεγονός ότι έχουμε τρελές και μεγάλης διαρκείας απεργίες, μεγάλης διάρκειας. Ένας έγκριτος δημοσιογράφος, πρόσφατα, δεν ξέρω να το διαβάσετε, έγραψε ένα άρθρο που έχει μετρήσει ότι οι απεργίες τα τελευταία 30 χρόνια μας στήχησαν 2 φορές το δημόσιο χρέος. Και στις απεργίες πρέπει να προσθέσετε και όλες τις άλλες παράνομες πράξεις. Τις καταλήψεις, το γεγονός ότι Αθήνα... Αυτό που λέτε εσείς ως μια βίαιη εσωτερική υποτίμηση δεν μπορεί να γίνει χωρίς αντίδραση. Αυτό είναι προφανές. Βεβαίως δεν μπορεί να γίνει. Αλλά, δεν σημαίνει ότι επειδή θα γίνει μια βίαιη εσωτερική υποτίμηση πρέπει η Ελλάς να βυθιστεί στο χάος και στην αναρχία. Όταν είχαμε δραχμή και είχαμε λίματα, υποτιμούσαμε ηρωικά τη δραχμή, τρώγαμε τα λεφτά του ελληνικού λαού, εμείς οι πολιτικοί κατά ένα ποσοστό, και βελτιωνόταν η κατάσταση. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ευθύνη. Και ο πρωθυπουργός έχει ευθύνη. Και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Και όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων. Μεθαύριο στη Βουλή, αντί να γίνει κοκορομαχία και να υβρίζει ο ένας τον άλλο, ας κουβεντιάσουν αυτό το θέμα. Επιτέλους, ας ψάξουμε και τι μας ενώνει. Τι μας ενώνει. Τρώγαμε τα λεφτά του ελληνικού λαού, εμείς οι πολιτικοί, κατά ένα ποσοστό. Μίλησα προημερών για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και είπα ότι τότε αυτό που τη χαρακτήριζα, εγώ την έζησα, ήμουν ο ίδιος πολεμιστής στο μέτωπο. Εγώ δεν έπαθα τίποτα και έμεινα. Αυτό που τη χαρακτήριζε ήταν τρομερό θέαμα. Είχε πάρει φωτιά τα βαγόνια, τα πράγματα που βρεθήκανε, οι άνθρωποι βιάζανε, κομματιασμένοι, κεφάλια, πτώματα από εδώ, χέρια, πόδια, και φωτιά η οποία έκαιγε ζωντανούς. Αν είχα μπει εγώ εξ αρχής στην Νέα Δημοκρατία, πολλά πράγματα θα ήσαν αγιώτικα. Διότι δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία, πρώτον, ότι και το Σύνταγμα θα το επηρέαζα. Δεν θα το έβγαζα τόσο συντηρητικό σε ό,τι αφορά την οικονομία δηλαδή και το φιλελευθερισμό. Θα έφερνα την νότα του φιλελευθερισμού, την οποία εκ των υστέρων εισήγαγα στη Νέα Δημοκρατία. Θα έφερνα την νότα του φιλελευθερισμού, την οποία εκ των υστέρων εισήγαγα στη Νέα Δημοκρατία. Μελτεμάκι δροσερό, απαλά φυσά. Φεύγει παράγκα αριστερά. Τι βλέπετε? Μόνο με σένα, Κώστα μου, θα μπορούσε ο άνεμος του φιλελευθερισμού να γίνει θύελα. Την νότα του φιλελευθερισμού, την οποία εκ των υστέρων εισήγαγα στη Νέα Δημοκρατία. Εσείς, όχι μόνο για την τώρα, και για τον Κυριάκο. Α, γι' αυτόν καθόλου. Δηλαδή, ήταν σαν να έπεσε αστροπελέκι στο κεφάλι μου, άμα μου το είπε. Δεν τέριαζε στην... στο χαρακτήρα του, ναι, Κυριάκου. Εγώ πρέπει να σας πω ότι και σήμερα που τον βλέπω στην τηλεόραση, στις ομιλίες του, απορώ. Μεζανότη, è l'ora dei vampiri, è l'ora di Dracula. No, no. Dracula, 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 vampiro dal nero mantello,
di notte tu succhi nel collo le donne di giovane età. Dracula, 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 coi bianchi affilati canini, tu fai spaventare i bambini, le mamme, le nonne, i papà. Non far più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi e darti pure uno schiaffone. Il tuo morso contagioso potrebbe far venire un'infezione. Dracula, Dracula, sei forte, sei nero, sei bello, perché non ti succhi un bel pollo e lasci le donne campar. Affilati canini, tu fai spaventare i bambini, le mamme, le nonne, i papà. Non far più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi e darti pure uno schiaffone. Il tuo morso contagioso potrebbe far venire un'infezione. Dracula, Dracula, sei forte, sei nero, sei bello, perché non ti succhi un bel pollo e lasci le donne campar. Dracula? Dracula? Oh, signor Dracula. Cia, cia, cia.